Ρε φίλε, ένα λεπτό ρε παιδιά. Λες μικροφωνίζει, αυτό έχεις βάλει στο τέρμα ρε φίλε, να ακούς τη φωνή σου. Ναι. 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 Έλα τα καρέ. Εδώ είμαι. Ακούς. Ναι, ακούω. Για μότο. Βάζελε γάμ. Για μότο την πουτάνα την πάνω. Ρε φίλε, λες μια κουβέντα και μετά φεύγεις. Ακούω ότι μετά από μια ώρα. Τι, είσαι Ολυμπιακός, τι είσαι. Γαμώ το Βάζελο. Ολυμπιακός είμαι, ρε Τάκα. Τι ναι, 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 είπες γαμώ το Βάζελο. Μετά γιατί σου κόβει η φωνή. Τι να μου κοπεί, τι να πω για τη μάνα τους. Όχι, δεν άμπαινες μανάδες. Άσε μανάδες. Μανάδες άστο. Δε, καλό βράδυ, άστο. Έλα, μάγκες. Τα έχουμε γαμίσει όλα. Και πρώτος από όλους εγώ. Αλλά μανάδες δεν αβρίζουμε. Δεν γαμιέται. Δεν μπορώ να πούμε γαμίσου. Δηλαδή, η μάνα τι φταίει ρε που σε έφερε στη ζωή. Σε αυτή τη γαμμένη τη ζωή σε έφερε η μάνα και τη βρίζουμε. Όχι ρε. Όχι. Έλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, εμπρός. Τέλος πάντων, μάγκες μου. Υπάρχουν και αυτά. Χάρηκα πολύ, πρέπει να σας πω, εχθές που άκουσα ειδήσεις, που εκείνος ο γιατρός, που το έπαιζε γιατρός και είχε σκοτώσει καμιά δεκαριά, που τους έπαιρνε τα σπίτια, τους έλεγε πάρε λίγο αυτό, το χόρτο, το άλλο, τι τους έδινε, που έφαγε 8 φορές συσόβια, νομίζω. Πολύ χάρηκα και 50 χρόνια παραπάνω, να με βγει ποτέ να σαπίσει εκεί. Σκότωσε εψυχρό τόσο κόσμο, όπως επίσης και οι επόμενοι παιδεραστές. Όλοι αυτοί είναι. Δεν θέλετε εκτελεστικό απόσπασμα. Οκ. Okay. Εγώ αυτό ήθελα, γνώμη μου σαν Έλληνας πολίτης, την είπα. Θέλετε σαν κυβέρνηση να μην υπάρχει εκτελεστικό απόσπασμα. Συμφωνώ. Θα σαπίζουνε στη φυλακή 15 φορές συσόβια, συν 100 χρόνια. Αυτά. Πήγε 30 χρονών, το έκανε αυτή τη μαλακία. Την πουστιά τη ελεμένη του μυαλού σου. Πήγαινε στη φυλακή να σε πάρουν με το φέρετρο να σε βγάλουν από τη φυλακή. Αυτές είναι οι ποινές. Ή αλλιώς θα έχουμε κι άλλα κρίματα τα παιδιά. Να τα προσέχετε όλοι οι οπαδοί των ομάδων. Τώρα έτσι, αυτό με τα παιδιά τα φέρνουμε στη ζωή να τα μεγαλώνουμε με μεροκάματα και με αυτά και με τα λοιπά. Παιδεύεστε όλη μέρα και τα λοιπά. Να υπάρχει τέτοια ποινή σε αυτούς. Και να μην πηγαίνουν και οι δικηγόροι να τους αναλαμβάνουν. Τι είναι αυτό το πράγμα πάλι. Τι είναι αυτό το πράγμα πάλι. Εμπρός. Τάκη. Ναι. Καλησπέρα. Γεια. Δημήτρη. Ναι. Καταρχήν σε συγχαίρω για τα λόγια για τους παιδεραστές. Τι ομάδα είσαι. Άγγλης. Ναι, καλά για τους παιδεραστές. Το έχω πει 100 φορές και να το λέτε όλοι. Να το λέτε όλοι. Ισόβια μόνο με νεκροφόρα να φεύγουν από εκεί. Είμαι μαζί σου. Αυτό είναι. Δεν έχεις παιδιά. Είμαι μαζί σου. Ανεξαρτήτου χρώματος. Ναι, τι λες τώρα, ρε. Ρε, παιδιά, ακούστε κάτι. Πρώτα είμαστε Έλληνες και μετά είμαστε ομάδες. Εντάξει, έτσι. Είμαστε. Έτσι. Έτσι. Και τα παιδιά του κάθε ανθρώπου να τα προσέχουμε και να τα σεβόμαστε. Και τα... Ακούστε, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να φτιάξω την κοινωνία. Ούτε εσείς. Αλλά πρέπει όλοι μας, οι Έλληνες, να προσπαθήσουμε. Να βγάλουμε στην άκρη αυτά τα μουνόπανα και αφού δεν θέλουν οι κυβερνήσεις να τα πηγαίνουν στην Κεσαριανή να τους εκτελούν, να τους βάζουν ισόβια στη φυλακή. Έτσι. Για πες τώρα. Λοιπόν, Τάκη. Ναι. Πάμε στα δικά μας λίγο. Πάμε. Καταρχήν είμαι ο Τίγρης από Νέα Φιλαδέλφεια. Να συσχυθώ και πάλι. Τι είσαι, ο Τίγρης? Ναι, ναι, είχαμε μιλήσει. Ο Τίγρης θα λένε. Τίγρης, ναι, στη Νέα Φιλαδέλφεια, Τάκη. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Με μένα, με Τίγρη, εγώ μίλησα με Τίγρη. Ναι, ρε, φίλε. Πώς, μου γκρίζοντας. Καλό βράδυ, φίλε.
Εγώ με τίγρη μίλησα με τίγρη. Δηλαδή το έκανες έκανα και εγώ και μιλήσαμε. Τι τίγρης ρε φίλε. Δεν έχεις, εσένα παπά σε βάφτισε τίγρη. Δηλαδή λέει βαφτίζουμε τον δούλο του Θεού τίγρη. Πες ένα όνομα ρε φιλαράκο. Τι τίγρης ρε φίλε. Για γατάκι μου φάνηκες. Μιλήσαμε και μαζί. Σε ποια γλώσσα. Στη ζούγκλα. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Θα πνίγω, ρε. Γι' αυτό θα ζω. Ρε θρυλάρα μου, πάμε για ευρωπαϊκά. Φέτος 2-3-4 να πάρουμε. Πρώτα ο Θεός. Εμπρός.